τις περισσότερες φορές οι μεγαλύτερες και σοβαρότερες ειδήσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή των περισσότερων από εμάς κρύβονται πίσω από λεπτομέρειες, πίσω από λίγες λέξεις. Και δυστυχώς, αυτές όπως παρατηρούμε να συμβαίνει τελευταία στα μεγάλα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποκρύβονται εντέχνως παρουσιάζοντας ένα άλλο δευτερεύον θέμα από την ίδια είδηση, ώστε ο πολίτης να προσπεράσει τη σοβαρή και να ασχοληθεί με αυτή. Και τα δύο αυτά συνέβησαν τις περασμένες ημέρες, όπου είχαμε πολύ σοβαρές δηλώσεις που αφορούν το μέλλον όχι κάποιον από εμάς, αλλά ολόκληρης ανθρωπότητας, καθώς η ολική σύγκρουση Δύσης Ρωσίας έρχεται όλο και πιο κοντά, κάτι που επιβεβαίωσαν άμεσα ή έμεσα δύο πολύ γνωστοί άνθρωποι στον κόσμο. Ο ένας ήταν ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής Τάκερ Κάρλσον, που έλυσε τη συνεργασία του με το Fox News και σε μια συνέντευξη που έδωσε αυτές τις ημέρες σε κανάλι του YouTube, μίλησε για πολλά και κυρίως για το ζήτημα της κόντρας Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Κάτι που φρόντισαν, τουλάχιστον τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, να αποσιωπήσουν, παρουσιάζοντας όμως τις δηλώσεις του για τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Είπαμε, θέλει μαεστρία να χειραγωγήσει το λαό. Και τι είπε εν συντομία ο Κάρλσον? Έρχεται πόλεμος Δύσης Ρωσίας μέσα στο 2024. Και πώς το αιτιολόγησε? Βλέποντας τη συνεχή αυξανόμενη ένταση που καλλιεργείται και λέγοντας επίσης ότι ο σημερινός Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, για να παραμείνει στην εξουσία και να αποφύγει το κυνήγι που θα εξαπολύσουν εναντίον του οι Ρεπουμπλικανοί, θα μπει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Φυσικά, είπε, η δικαιολογία θα είναι πολύ απλή. Ένα δίθεν χτύπημα στην Πολωνία από τη Ρωσία και θα τρέξει όλο το ΝΑΤΟ, όλη η Δύση, για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Ένας παγκόσμιος πόλεμος. Ο δεύτερος πολύ γνωστός είναι ο Υπουργός Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, που παραιτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και στην επιστολή παραίτησής του έγραψε μία φράση που σίγουρα χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Πιστεύω ειλικρινά ότι την επόμενη δεκαετία ο κόσμος θα γίνει πιο ανασφαλής και πιο ασταθής. Γιατί άραγε? Τι θα συμβεί τη δεκαετία που έρχεται και φοβάται ο πρώην πλέον Υπουργός Άμυνας? Και σίγουρα θυμόμαστε ότι κάτι ανάλογο έχει πει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας και αυτός για τη σημαντικότερη δεκαετία που έρχεται. Όλα συγκλίνουν λοιπόν πως πάμε ολοταχώς για έναν πόλεμο Δύσης Ρωσίας, απλά μόνο ο Τάκερ Κάρλσον είχε την τόλμη να το πει ευθέως. Άλλωστε όλοι παρατηρούμε πώς εξοπλίζονται μαζικά οι χώρες της Δύσης. 100 δις σε όπλα η Γερμανία, ελικόπτερα Apache 12 δισεκατομμυρίων η Πολωνία, HIMARS, F-35 μαχητικά αεροσκάφη. Σήμερα δόθηκε η είδηση ότι η Βουλγαρία αγοράζει αμερικανικά τεθωρακισμένα που θα της κοστίσουν 1,5 δισεκατομμύριο. Μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις μεταφέρονται συνεχώς, εναλλάσσονται και αυξάνονται στην Ανατολική Ευρώπη μέσω των ελληνικών λιμανιών της Αλεξανδρούπολης αλλά και του Βόλου. Μία επανδρομένα MQ-9 Reaper πετάνε από την Ελλάδα. Γενικά υπάρχει μια πολεμική προετοιμασία, θα λέγαμε. Μια προετοιμασία που πολύ πιθανόν, αν ακούσουμε κάποιους και αποκρυπτογραφήσουμε κάποιους άλλους, οδεύει στον πόλεμο, οδεύει στον όλεθρο, καθώς είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνει μόνο στα συμβατικά όπλα, αλλά θα προχωρήσει και στα πυρηνικά, δηλαδή συνολική καταστροφή, συνολική εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους. Και αυτό γιατί κάποιοι λίγοι στον κόσμο, αυτοί που τον εξουσιάζουν, αποφάσισαν να παίξουν στρατέγκο με τις ζωές όλων μας, με τον πλανήτη. Και προφανώς κάποιοι άλλοι συμφώνησαν σε αυτό, παίρνοντας κάποια ανταλλάγματα, κυρίως οικονομικά. Μόνο που όταν έρθει η ώρα 0, τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει σημασία και η λιθιότητα και η απληστία των λίγων θα έχει νικήσει ολόκληρο το ανθρώπινο είδος.